Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα διαδικτυακό μάθημα εκμάθησης της γλώσσας C#. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε σχήματα. Για αρχή, πηγαίνουμε στο Toolbox και επιλέγουμε το Panel. Ωραία, και μετά πηγαίνοντας στις ιδιότητες. Στο Dock. Επιλέξουμε το κεντρικό. Ωραία, τώρα να τρέξουμε το πρόγραμμα. Μας ανοίγει τη φόρμα και βλέπουμε ότι άμα τη μεγαλώσουμε, μεγαλώνει αυτόματα και το πάνελ. Μπορούμε, αν θέλουμε, να αλλάξουμε και το χρώμα. Να το κάνουμε μπλε. Ωραία, μέσα στο πάνελ μπορούμε να βάλουμε κουμπιά ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε και να τα διαχειριστούμε όπως δείξαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Ωραία, τώρα κάτι άλλο. Επιλέγοντας το πάνελ, πηγαίνοντας στα Events και πατώντας διπλό κλικ στο Paint, μπορούμε να πάμε και να σχεδιάσουμε κάποιο σχήμα που θέλουμε. Ωραία, αρχικά δηλώνουμε ένα αντικείμενο Graphics, για παράδειγμα G-Object. Θα ενίσχυω με panel 1 τελεία. Create Graphics. Ωραία, και μετά μπορούμε να δηλώσουμε ένα brush, στο ονομάσουμε red, το οποίο θα έχει χρώμα κόκκινο. New solid brush και θα είναι color.red. Μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε χρώμα εμείς θέλουμε. Ας φτιάξουμε και ένα pen, το οποίο ας το κάνουμε και αυτό κόκκινο. Pen, red. Και ας δηλώσουμε και το πάχος που θέλουμε να έχει, ας πούμε 8, για να είναι πιο εμφανές. Ωραία, αρχικά ας δημιουργήσουμε μία γραμμή με το G-Object τελεία Draw Line και μέσα σαν παραμέτρους θα πρέπει να δώσουμε, ας πούμε, Red Pen, ότι θα το κάνει με αυτό, κόμμα, και μετά τις συντεταγμένες από πού θα ξεκινήσει, για παράδειγμα από το σημείο 10-10, και τις συντεταγμένες από εκεί που θα τελειώνει, για παράδειγμα 400 και 375. Τρέχοντας το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι έχει σχεδιάσει τη γραμμή με πάχος 8, έχει ξεκινήσει από το σημείο 10-10 και έχει τελειώσει στο σημείο 400 375. Ωραία. Ας σβήσουμε αυτό. Και τώρα ας πάμε να δημιουργήσουμε ένα ορθογώνιο. Γράφοντας πάλι G-Object τελεία Draw Rectangle.
χρησιμοποιήσουμε τώρα το brush. Ωραία, και τώρα θα δώσουμε πάλι τις συντεταγμένες από που θέλουμε να αρχίσει και μετά δίνουμε το πλάτος και το ύψος. Ας πούμε 100 και 50. Τώρα έχουμε το πρόγραμμά μας. Εδώ πέρα γίνεται μόνο με το pen. Ωραία, τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι έχει σχηματίσει το ορθογώνιο. Μία άλλη εντολή είναι και το Fill Rectangle. Όπου εδώ δίνουμε ένα αντικείμενο brush, το red που έχουμε φτιάξει και πάλι κάποιες συντεταγμένες. Ας πούμε 75 και τρέχοντας το πρόγραμμα βλέπουμε ότι εμφανίζει το δεύτερο ορθογώνιο με γεμάτο μέσα το χρώμα. Τέλος θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο. Για αρχή θα δηλώσουμε έναν πίνακα, το ονομάσουμε point. Που θα κρατάει τα σημεία του τριγώνου. Άρα θέλουμε να έχει μέσα τρία στοιχεία, τις τρεις κορυφές. Άρα το point 1 θα είναι και αυτό ένα point, γιατί θα πρέπει να κρατάει τις συντεταγμένες. Άρα θα έχει δύο αριθμούς. Παράδειγμα 200 και 10. Αντιγράφοντας αυτό άλλες δύο φορές, αλλάζοντας την αρρύθμιση και εδώ πέρα τις συντεταγμένες, ωραία, έχουμε δημιουργήσει τον πίνακα που έχει τις συντεταγμένες. Εδώ πέρα προσοχή, ο πίνακας είναι points. Ωραία, και με την εντολή gobject. Draw polygon. Όπως βλέπουμε χρειάζεται ένα αντικείμενο pen, άρα θα χρησιμοποιήσουμε το red pen και μετά τον πίνακά μας point που έχουμε δημιουργήσει. Τρέχοντας το πρόγραμμα βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει και το τρίγωνο. Ευχαριστούμε πολύ.